καλησπέρα κότσα, κύριε Σίγκη, πάνω πάνω. Είναι σπάνιο να βλέπουμε την αλλαγή μια ομάδα από μήκρο σε μήκρονο και πραγματικά θα μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το πώς αλλάξατε αυτή την ομάδα της ομάδας. Τι μπορεί να είπατε στα αποδυτήρια, στους παίκτες, στα διάρκεια του χρόνου, πέρα από τις δύο αλλαγές που κάνατε. Γιατί ξέρουμε στο ποδόσφαιρο μαγικό ραβδάκι δεν υπάρχει, άρα σίγουρα έχετε συμβάλει σε αυτό. Για να δούμε το καλύτερο μήκρονο ομάδας στο φετινό πρωτάθλημα. Να έχει στα μάτια. Terminar también esa, esa carta realmente diferente entre dos, dos partes. De qué caló, que cambió, aparte de los cambios de dos jugadores, que más cambió durante el intervalo. Es muy simple. Tenía duda de cá para ver que uma estratégia bem montada. A sabia do nosso estado emocional. Desde o momento, não foi uma equipa que quis jogar no Karatskakis, ter sempre a intenção de nos pôr turbado, de jogar no nosso erro e conseguir. Tiveram uma estratégia brilhante na primeira parte, na sua plenitude. Eu acho que mais do que terem criado, porque tiveram oportunidades de gol na primeira parte, como nós também tivemos, há três oportunidades para cá, duas para nós, três para eles. E a segunda parte mudou. Mudou porque nós fomos, percebemos o jogo, percebemos onde é que tínhamos que mudar. A equipa jogou mais, mais em segurança, porque a partir do momento que ganhasse primeiras bolas, muitas vezes com um futebol direto, a partir daí nós tínhamos jogadores e tínhamos um processo bem definido que faria toda a diferença. E portanto, acho que residiu aqui mais do que propriamente temos sido em duas peças que foram importantes, não é evidente, e todos estão cá para ajudar. Acima de tudo, nós percebemos onde é que estávamos a errar, o que é que o adversário queria daquilo do jogo e acabou por resultar e ter uma vitória, na minha perspectiva, toda ela justa. Ο προπονητής της ΑΕΚ είχε σχεδιάσει πάρα πολύ σωστά το σημερινό παιχνίδι. Είχε μια πάρα πολύ έξυπνη στρατηγική. Ήρθε εδώ και έπαιξε όπως δεν συνηθίζουν να παίζουν οι αντίπαλοι μας στο Καραϊσκάκι, ένα ανοιχτό ποδόσφαιρο. Και κατάφερε να του βρεθεί στο πρώτο ημίχρονο και να εκμεταλλευτεί την άσχημη κατάσταση στην οποία βρισκόταν η ομάδα μας αυτές τις μέρες. Που βρισκόταν υπό πολύ μεγάλη πίεση εξαιτίας των δύο προηγούμενων αποτελεσμάτων. Πραγματικά στο πρώτο ημίχρονο εμείς κάναμε πάρα πολλά λάθη, επιτρέψαμε στον αντίπαλο να μας δυσκολέψει. Στο πρώτο ημίχρονο υπήρχαν αρκετές ευκαιρίες και από τους δύο ομάδες. Υπήρχαν δύο ευκαιρίες για μας, τρεις από την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ κατάφερε να εκμεταλλευτεί πάρα πολύ αποτελεσματικά την ευκαιρία της. Επομένως, εμείς ξέραμε πως τα πράγματα έπρεπε να αλλάξουν στο δεύτερο ημίχρονο. Αυτό λοιπόν που κάναμε ήταν να παίξουμε ένα πιο άμεσο ποδόσφαιρο, ένα πιο σίγουρο ποδόσφαιρο, να καταφέρουμε να κερδίσουμε τις πρώτες μπαλιές και τις δεύτερες, να είμαστε πιο αποτελεσματικοί και πιο σίγουροι στις πάσεις μας και πιο ακριβείς. Από εκεί και πέρα έχουμε τους παίχτες που μπορούν να εκμεταλλευτούν την ποιότητά τους. Έχουμε ποιότητα, έχουμε ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι έμπειροι και ξέρουν να διαχειριστούν και τη στιγμή που τα πράγματα έγιναν καλύτερα για μας όσον αφορά την πρώτη παλιά και τη διαχείριση γενικότερα μετά της δεύτερης, ξέρουμε πως τα πράγματα γινόταν πολύ καλύτερα για μας. Εκμεταλλευτήκαμε τις ευκαιρίες μας. Καταφέραμε να παίξουμε έτσι όπως έπρεπε, να έχουμε κάνει από την αρχή. Καταφέραμε να κάνουμε ένα πάρα πολύ καλό δεύτερο ημίχρονο και να πάρουμε το αποτέλεσμα απέναντι σε μια ομάδα η οποία πραγματικά στο πρώτο ημίχρονο κατάφερε να μας επιβληθεί γιατί είχε μια εξαιρετικά καλή προετοιμασμένη στρατηγική. Θα ήθελα να μας πει πόσο σημαντικές θεωρεί τις αλλαγές που έκανε στο ημίχρονο. Αναφέρομαι κυρίως στην είσοδο του Ρωσίδη και τη μετατόπιση του Μεριά στο κέντρο της άμυνας. Αν αυτό έδεσε την αμυντική του γραμμή και παράλληλα έδωσε και περισσότερη δύναμη επιθετικά με τον Βασίλη το Ρωσίδη στο δεξιά άκρο της. Σηκάστε και σε αλτερασόνες και φάσα και φάτε ένα ευάλιο, ένα σαρούντα πάρτα, αντράδο το Ρωσίδης, το κάμπιο και το σωσόν δε μεριά, σία έστω να γυδάω από τα ονοχορ ρεντιμιέντο, πόρτο το Ρωσίδης που διαγυδάρ ένα νατάκια, μεριά ίσον διφένσα μας σόλγο. É, foi isso. A partir do momento em que precisámos ganhar, tínhamos que dar muito maior profundidade em termos ofensivos. O Thor dá muito mais como ele é. Entrou muito bem, aliás, é o capitão do Olympiacos, um dos capitães, e portanto, diz bem daquilo que é o seu espírito. Não está lá a passar uma fase boa, mas este jogo vai-lhe dar, de certeza absoluta, o talento. E foi nesse sentido.
naquele momento dá mais profundidade, está a preparar a equipa para ganhar as primeiras e segundas bolas, já quase na primeira parte. Embora não muito solicitado, estava a ganhar sempre as primeiras bolas e só tínhamos que naquele momento ter a equipa preparada para ganhar as segundas bolas, porque a partir daí nós termos um processo ofensivo muito bem desenvolvido e que iria permitir que a equipa desse a volta ao jogo. Mas só foi possível porque este grupo de trabalho teve um grande espírito, num momento muito complicado, como foram os primeiros 45 minutos, em que a equipa esteve, tem a ver com os aspectos mentais, animicamente não estava forte, e também é nestes momentos também se vê os homens, e a equipa conseguiu superar neste momento mais complicado, volto a dizer, eu penso que uma vitória inteiramente justa. Πραγματικά ίσως το Ρωσίδη βοήθησε πάρα πολύ την ομάδα μας να αναπτυχθεί επιθετικά πολύ περισσότερο, γιατί είναι ένας παίκτης που βοηθάει σε αυτό το τομέα πολύ περισσότερο από ό,τι το κάνει ο Μεριά. Είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι αρχηγός του Ολυμπιακού, γνωρίζει πάρα πολύ καλά αυτά τα παιχνίδια, έχει την εμπειρία. Δεν ήταν στην καλύτερη του στιγμή, στην καλύτερη του κατάσταση, όμως έχει το καλύτερο του που μπορεί να τον βοηθήσει να ανταποκριθεί, όπως και έκανε. Και η είσοδος ήταν πραγματικά πάρα πολύ, είχε πάρα πολύ μεγάλο αποτέλεσμα, ήταν πολύ σημαντική. Γιατί πάντα διεκδικούσε την πρώτη παλιά, πάντα διεκδικούσε τις πάσες και έτσι η ομάδα ξεκίνησε να κάνει πολύ πιο καλές και οργανωμένες επιθέσεις. Κάτι το οποίο δεν έγινε στο πρώτο ημίχρονο. Κερδίζοντας λοιπόν τις πρώτες και τις δεύτερες παλιές, το παιχνίδι μας έγινε πολύ πιο ομαλό, πολύ πιο στρωμένο όπως πρέπει να είναι. Και αυτό βοήθησε την ομάδα από εκεί και πέρα να παίξει έτσι όπως μπορεί και να κερδίσει. Βοήθησε λοιπόν πάρα πολύ η κατάσταση, η αλλαγή αυτή. Όμως αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι πως η ομάδα έδειξε ένα σπουδαίο αγωνιστικό πνεύμα. Πιστεύει τον εαυτό της. Ξέραμε πως στο ημίχρονο η κατάσταση ήταν πολύ δύσκολη για μας και τα πράγματα ήταν δύσκολα. Όμως ήμασταν δυνατοί. Πιστεύουμε στον εαυτό μας. Δείξαμε πως έχουμε ταλέντο, έχουμε την ποιότητα και πρέπει αυτό να το αποδεικνύουμε στον αγωνιστικό χώρο. Ήταν κάτι πάρα πολύ δύσκολο αυτό να συμβεί σήμερα γιατί τα πράγματα ήταν πάρα πολύ πιεστικά και δύσκολα εκείνη τη στιγμή. Το αγωνιστικό πνεύμα λοιπόν που δείξαμε είναι το πιο σημαντικό, η πιο σημαντική αλλαγή που έγινε σήμερα. Και πιστεύει πως κερδίσαμε αυτόν τον αγώνα με απόλυτα δίκαιο τρόπο. Ναι. Έχει κάποιο πρόβλημα. Λοιπόν, εντάξει. Εάν πιστεύει ότι χρωστούσε η ομάδα μια τέτοια νίκη και εμφάνιση σε ένα ντέρμπι και κατά πόσον αυτό το αποτέλεσμα έτσι όπως διαμορφώθηκε βοηθάει ενώπιση της ρεβάν στο Κίεβο. Εσύ πέντε και σε rendimento e sa vittoria potevi dare animo? Claramente. Aliás, os nossos adeptos já mereciam há muito tempo uma vitória deste ano com os rivais. E claramente, com uma vitória deste ano, a equipa vai muito mais neste momento, com outro estado. Eu vou dizer que é mais fácil também trabalhar com vitórias do que provavelmente sem elas. E a equipa neste momento, aquele balão, neste momento estamos confiantes. E também temos a noção que nós podemos passar. Volto a dizer, está tudo em aberto, 90 minutos com uma equipa de qualidade, mas que nós temos todas as condições para passar. Φυσικά και βοηθάει, φυσικά και είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι κερδίσαμε ένα ντέρμπι, ένα σημαντικό παιχνίδι. Ο κόσμος του Ολυμπιακού άξιζε δηλαδή πάρα πολύ για μια τέτοια μεγάλη νίκη σε ένα τόσο σημαντικό για εκείνους αγώνα. Και νομίζει πως το κερδίσαμε σήμερα με πάρα πολύ όμορφο και δίκαιο τρόπο. Είναι λοιπόν μια πάρα πολύ καλή στιγμή για μας, γιατί όπως λέει πολλές φορές, είναι πολύ πιο εύκολο να προετοιμάζεις ένα σημαντικό παιχνίδι μετά από μια νίκη από ότι διαφορετικά. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό για την αυτοπεποίθησή μας, μας έχει γεμίσει σιγουριά και όπως έχει πει πολλές φορές, το αποτέλεσμα είναι ανοιχτό. Είναι ένα παιχνίδι δύσκολο, αλλά όλα μπορούν να συμβούν και πιστεύουμε πάρα πολύ στην πρόκριση, στις δυνατότητές μας, ένα καλό παιχνίδι, σε μια νίκη και σε μια πρόκριση. Πρώτο ερώτημα. Αν το χρωστούσε το αποτέλεσμα ναι, αυτό. Το είπαμε. Το χρωστούσε εδώ και πολύ καιρό η φίλη του Ολυμπιακού. Αξίζαμε να δούμε την ομάδα του να κερδίσει ένα τέτοιο. Καλησπέρα, Βουτς. Μιλήσατε για αγωνιστικό πνεύμα της ομάδας. Αν αυτό δεν ξέρουμε, ο είσοδος των δύο Ελλήνων ποδοσφαιριστών, γιατί είναι ως γνωστό από τα ζώνα του ΜΑΤ. Και αν έχουμε κάποιο μηνύματα για τον Έζερ. Συμπάσχε και αντράδο εδώ στο Βαδόνι Γκριέδο. Γιατί ο Βαδόνι Γκριέδο κόνωσε σε τίποτε δεζόν, σε τίποτε δέρμι. Si pensa che sotto anche per un cambio di rendimento e che sono le domande sulla relazione di Lazarus? Bem, quer Lazarus, quer mais propriamente por serem gregos e porque conhecem bem a realidade, acho que acima de tudo nós também precisamos de ter
aquela experiência naquele momento. A equipa exigia jogadores com experientes, acima de tudo, que estivessem preparados para este tipo de anos. E foi isso que nós... Mas, acima de tudo, tinha a ver com o nosso processo. Tinha a ver aquilo que o Lázaro pode dar como jogador e aquilo que o Toro também nos podia dar como jogador, como lateral direito. E foi nessa perspectiva, jogando também com este aspecto da experiência de jogos com os rivais, foi nesse sentido. Qual era a outra? Desculpe. Daquele tiro, não gosto de falar porque o médico vai avaliar e dentro de 24, 48 horas já temos a noção da realidade sobre a lesão do Lázaro, portanto não vou fazer nenhum comentário sobre isso. Eu espero é que ele seja rapidamente disponível para ajudar a equipa, porque é um jogador que faz falta. Είτε επειδή είναι Έλληνες, είτε επειδή γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, όπως είπατε, την πραγματικότητα των παιχνιδιών αυτών, βοήθησε η είσοδός τους, αλλά κυρίως βοήθησε η εμπειρία τους και το γεγονός ότι είναι δύο παίχτες που μπορούν πάρα πολύ που γνωρίζουν καλά την ομάδα, έχουν την εμπειρία σε αυτά τα παιχνίδια. Αυτό είναι που χρειαζόταν εκείνη τη στιγμή η ομάδα, αλλά και την ποιότητα που μπορούσαν να προσφέρουν στο παιχνίδι. Είναι παίχτες που στη θέση του ο καθένας μπορεί να ανεβάσει την απόδοση της ομάδας όταν βρεθούμε σε καλή, όπως και σήμερα βρεθούμε σε καλή στιγμή. Και φυσικά θέλαμε παίκτες οι οποίοι είχαν την εμπειρία. Αυτό βοηθάει όχι μόνο επειδή είναι Έλληνες και γνωρίζουν την ελληνική πραγματικότητα, αλλά γιατί γνωρίζουν γενικότερα τη θέση τους και το τι μπορούν να προσφέρουν. Όσον αφορά στον τραυματισμό του Λάζαρου, δεν θέλει να μιλήσει γι' αυτό, δεν θέλει να το σχολιάσει, γιατί ό,τι ενδείξεις έχουμε αυτή τη στιγμή, τις πρώτες 24 ώρες, μπορεί να είναι παραπλανητικές, δεν μπορούμε να έχουμε, αν δεν περάσουν οι πρώτες 24 ώρες, σαφείς απαντήσεις και γι' αυτό δεν θα ήθελα να πει τίποτα. Λίγο κουλά. Δεν πειράζει, δεν θέλω. Είναι δυνατή η φωνή. Εγώ θέλω εκτός να το συγχαρώ, όχι τόσο για τη νίκη, αλλά έδειξε με την κίνηση που έκανε στον τραυματισμό του στο Δουλό. Ότι παρόλο που βολευόταν με το Χ, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας για τη δεύτερη θέση, παρόλα αυτά δεν βάζει ένα χαφ και ρίχνει ένα επιθετικό. Αυτό νομίζω ότι είναι και το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου, ότι κάθε ομάδα θα σταματήσει να παίζει για το σκοπό, αλλά όχι για το σκοπό, αλλά για το θέαμα και για την νίκη. Με αυτή τη σκέψη την έκανε αυτή την αλλαγή ή πίστευε ότι και με αυτόν τον τρόπο με πίεση μπροστά θα μπορούσε να κρατήσει το Χ. Πήγαινε για τη νίκη όπως αποδείχθηκε ή για να κρατήσει και το Χ. Και θέλω να το συγχαρώ για αυτή τον τρόπο αντιμετώπιση του αγώνα. Κύριε Κλειστάλια, να σου πω λάβε ρεσουλτάδο για Βικτόρια, πέρα από το σου δεσισιόν, γιονόντα Λέσον και Λάζαρος, πόρκε λεπκομενία ούν ρεσουλτάδο δεν πάτε. Μεσά πρεπερίδο, εντράρ ούν ζωγοδόρα τα κάντε. Έσο από και κυρία ρεσουλτάδο, από και κρεία και ποδίαμος χανάρ, ποδίαμος σε κάνει ρεσουλτάδο γράμπε, νόσο να μέντρο δεν πάτε. Πόρκε έσο σε μου μπορώ παραθυμπό γρήγο, νόσο να μέντρο ζωγάρ παρά ο ψηφίμπο, είναι στις ΣΥΤΑΣ, παρά το μιέν, παρά ζωγάρ παρά σπετάκουλο, είναι τραντζ Βικτόριας. Esta é a nossa filosofia. Nós cometemos muito erro na primeira parte pelo nosso estado emocional, mas porque também queremos, temos uma vontade de jogar bem. E daí também muitas vezes estes jogos, alguns jogadores sem experiência cometeram erros que não é normal. E não percebemos estes momentos do jogo. Esta é a nossa filosofia, nós vamos levá-la sempre. Acho que este é o crescimento, acho que este é o caminho e é por aqui que nós vamos. Quem está no Olympiacos sabe perfeitamente tem que jogar para ganhar. Eu sei que há 15 dias fui criticado por não levar opções verdes. Eu só tenho uma opção. A opção de ganhar em Olympiacos. Agora, nuances, estratégias de jogo, de vários cenários, nós trabalhamos constantemente e diariamente no Olympiacos. E, portanto, esta é a nossa filosofia. Nós tínhamos um compromisso com os nossos adeptos que íamos jogar bom futebol. Por vezes não conseguimos, mas que esse era um dos grandes objetivos. É porque, na minha opinião, quem jogar bem, quem jogar com qualidade, está muito mais próximo de vencer. Αυτή είναι η φιλοσοφία μας. Έτσι θέλουμε να παίζει η ομάδα και έτσι ξέρουμε να παίζουν οι ποδοσφαιριστές μας. Αυτό ήταν ο στόχος μας σήμερα. Ο στόχος μας ήταν να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι. Και πραγματικά νομίζω πως σε εκείνη τη στιγμή που η ψυχολογία μας ήταν κακή και είχαμε πολύ μεγάλη πίεση μέσα μας, αυτό που χρειαζόταν η ομάδα ήταν να πιστέψει στον εαυτό της. Είδαμε σήμερα πως υπήρχαν ποδοσφαιριστές μέσα στον αγωνιστικό χώρο που δεν έχουν εμπειρία, είναι νέοι ποδοσφαιριστές και κάνανε κάποια λάθη τα οποία οφείλονται ακριβώς αυτό το λόγο. Στο ότι θέλανε να παρουσιάσουν έναν ωραίο Ολυμπιακό, ένα ωραίο ποδόσφαιρο, ένα ωραίο θέαμα και μια νίκη και τα πράγματα ήταν άσχημα εκείνη τη στιγμή και βλέπουν ότι δεν το καταφέρουν.
Αυτό επηρεάζει πάρα πολύ την ψυχολογία των ποδοσφαιριστών ακριβώς γι' αυτό. Γιατί σε αυτή την ομάδα, όποιο σενάριο και να δουλεύουμε, όποια στρατηγική και να προετοιμάζουμε, ό,τι και να προσπαθούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε την ομάδα μας, ο στόχος μας είναι πάντα ο ίδιος. Η ομάδα να παίζει καλά, να δίνει ικανοποίηση στους φιλάθλους, να έχει ωραίο θέμα και να παίρνει μεγάλες νίκες. Και εξακολουθεί να πιστεύει και να τονίζει πως όποιο παίζει καλά και του προσπαθεί για την νίκη, τότε έχει πολύ περισσότερες πιθανότητες να κερδίσει. Υπάρχει άλλη ερώτηση? Καλησπέρα, Κόμψ και συγχαρητήρια. Για τη συμμετοχή του κόσμου στην ανατροπή και στο τρίαμβο του Ολυμπιακού, έχει κάποιο σχόλιο? Não, eu compreendo perfeitamente a primeira parte. A primeira parte é normal. Esta é a exigência do Olympiacos, eu percebo perfeitamente. E portanto, quando não gostam, têm o direito de o fazer. Em muitas situações fizeram aquilo que sentiam. Mas eu acho que na segunda parte estiveram muito bem nesse aspecto e conseguiram também ajudar nos momentos mais complicados. E, portanto, faz parte do futebol, para mim vejo isto perfeitamente dentro da normalidade, até porque nós sentimos que nós estamos a caminhar todos juntos e eles têm sido importantes naquilo que nós pretendemos para o futuro do Olympiacos. Καταλαβαίνω απόλυτα την αντίδραση του κόσμου στο πρώτο μήχρονο, γιατί ήταν δυσαρεστημένοι από αυτό που έβλεπαν και έχουν απόλυτο δίκιο. Όπως πρέπει να χαίρονται και να χειροκροτούν την ομάδα όταν παίζει καλά και παίρνει αυτά τα αποτελέσματα, έτσι έχουν το δικαίωμα να αντιδράσουν και να σχολιάσουν με τον δικό τους τρόπο την κακή απόδοση που είχαμε στο πρώτο μήχρονο. Όμως στο δεύτερο μήχρονο είδαμε ότι ακόμα μια φορά ήταν στο πλευρό μας. Ακόμα μια φορά βοήθησαν πάρα πολύ την ομάδα, την υποστήριξαν και την όθησαν και με τον τρόπο τους ακόμα μια φορά στο να κερδίσει. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι πως σε αυτόν τον αγώνα είμαστε μαζί. Θα συνεχίσουμε πάντα μαζί, γιατί αυτό είναι το καλύτερο για τον Ολυμπιακό. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ.